Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους EasyJet θα κλείσει με ετήσιες ζημιές. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, κατά το οικονομικό έτος που συμπληρώθηκε στα τέλη του Σεπτεμβρίου, η εταιρεία έχασε περίπου 900 εκατομμύρια ευρώ. Η κατάσταση δεν φαίνεται να βελτιώνεται σύντομα. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της EasyJet ανακοίνωσε ότι τους πρώτους μήνες του 2021 θα πραγματοποιηθούν μόλις 25% των κανονικά προγραμματισμένων δρομολογίων. Διαβεβαίωσε πάντως ότι σε περίπτωση που σημειωθεί αύξηση της ζήτησης, η EasyJet είναι έτοιμη να ανταποκριθεί. Επίσης, η διοίκηση της EasyJet ζητά από τη Βρετανική κυβέρνηση τη λήψη άμεσων μέτρων, καθώς τονίζει ότι οι αερομεταφορές βρίσκονται αντιμέτωπες με την πιο σοβαρή απειλή της ιστορίας τους. Τα εργατικά σωματεία στη Μεγάλη Βρετανία ζητούν επέκταση των προγραμμάτων αναστολής συμβάσεων, ώστε να στηριχθούν επιχειρήσεις και εργαζόμενοι.